Θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε το συλληπιτήρια στην οικογένεια του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του χθες και να ευχηθούμε και αποκατάσταση της υγείας και του άλλου που είναι σε σοβαρή κατάσταση. Όμως θέλω να σημειώσω το εξής. Χθες σκοτώθηκαν 3 εργαζόμενοι. Ένας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ένας στη Ζάκυνθο από ηλεκτροπληξία και ένας στη Δράμα που έπεσε ένα κομμάτι βράχου πάνω του. Αυτά είναι εργοδοτικά εγκλήματα κατά τη γνώμη μας. Για αυτούς φυσικά ούτε ο Υπουργός Εργασίας ούτε κανένας θα βγει να πει συλληπιτήρια. Εμείς δεν είναι να εκφράσουμε μόνο τα συλληπιτήρια. Αυτό που θέλουμε να καταγγείλουμε είναι ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη και ξεφύγει από κάθε όριο. Και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις ευθύνες της. Υπάρχει εργοδοτική ασυδοσία, εντατικοποίηση απίστευτη της εργασίας και κανένα μέτρο ασφαλείας. Αυτά είναι εγκλήματα εργοδοτικά. Και βεβαίως δεν μπαίνουν σε αντιπαράθεση, αλλά όμως κάποιος, εμείς το λέμε συνέχεια, πρέπει να μιλήσει και για αυτούς που πάνε να βγάλουν το ψωμί της οικογένειάς τους και που παράγουν τον πλούτο που βλέπουμε γύρω μας και γυρίζουν στο σπίτι στα φέρετρα. Και σε αυτά υπάρχουν ευθύνες.